και αν το ποσοστό της ενσωμάτωσης άγγιζε το 62 περίπου της 100 και το ρολόι έγραφε 9 το βράδυ, στις μοίρες γνώριζαν ήδη ότι ο επόμενος δήμαρχος Φεστού είχε κατοχυρωθεί πανηγυρικά με ένα ευρύ ποσοστό. Με αυτά τα δεδομένα, οι πανηγυρισμοί στο στρατόπεδο του νέου δημάρχου Γρηγόρη Νικολιδάκη ξεκίνησαν για τα καλά, με τον ίδιο να προβαίνει σε δηλώσεις νίκης λίγο πριν κλείσει η καταμέτρηση των ψήφων το βράδυ της Κυριακής. Πιστεύω ότι δεν έχει καμιά σημασία το αποτέλεσμα, το ποσοστό του αποτελέσματος. Αυτή τη στιγμή ο λαός του Δήμου Φεστού μίλησε, ο λαός της Μεσαράς μίλησε και αποφάσισε για τα επόμενα 4 χρόνια να είμαι εγώ ο δήμαρχος που θα τους υπηρετήσει. Και υπόσχομαι ότι θα κάνω το πάντα για να μπορέσω να υπηρετήσω αυτόν τον κόσμο, γιατί πραγματικά η επιθυμία του κόσμου, το ποσοστό που με έδωσε, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Όπως δήλωσε ο νέος δήμαρχος Φεστού, η επόμενη μέρα φέρνει εξελίξεις που θα προέλθουν μέσα από την ενότητα και τη σύμπραξη για το μεγάλο όραμα των πολιτών του Δήμου. Όσο για το αποτέλεσμα της κάλπης, έκλεισε στο 63,96% για τον Γρηγόρη Νικολιδάκη, με τον Γιάννη Νικολακάκη να λαμβάνει τελικά το ποσοστό του 36,04%. Θεωρώ ότι δεν περισσεύει κανείς. Θεωρώ ότι όλες οι παρατάξεις, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στο Δήμο. Θεωρώ ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Πρέπει συλλογικά να καθίσουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το Δήμο Φεστού μπροστά, γιατί ο Δήμος Φεστού πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Και ενώ στις μοίρες το γλέντι, οι χοροί και οι πανηγυρισμοί καλά κρατούσαν, λίγα χιλιόμετρα μακριά στον όμορο Δήμο Γόρτινας, εκατοντάδες κόσμο έσπευσαν να αποδώσουν τα συγχαρητήρια στον νέο δήμαρχο, που έσπασε κοντέρ ποσοστών, αποσπώντας ποσοστό 68,53% έναντι 31,47% του νυν δημάρχου Νίκου Σιναράκη. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλη ευθύνη το ποσοστό που πήραμε. Ήταν μια συλλογική προσπάθεια όλη τη μεγάλη Γόρτινα, όλη τη παράταξη, όλου του τελεχειακού δυναμικού τη παράταξή μα. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλου του Γορτίνιου πολίτε που μα τιμήσανε με την ψήφο του, αλλά και αυτού που επιλέξανε μια διαφορετική παράταξη, να ξέρουν ότι την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί και αντιμέτωποι μα τα μεγάλα προβλήματα τη Γόρτινα. Η επόμενη μέρα θα φέρει συνεργασίε προ όφελο των δημοτών τη Γόρτινα, δήλωσε ο μεγάλο νικητή τη κάλπη, σηματοδοτώντα αλλαγή πορεία και ανάπτυξη στο Δήμο Γόρτινα. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλες τις δυνάμεις που μας στήριξαν και να είναι σίγουροι ότι θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες τους.